Κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας επιχειρούν με ειδικό σχέδιο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της παράνομης χρήσης και διάθεσης βεγγαλικών κροτίδων και πυροτεχνημάτων. Στη Θεσσαλονίκη το επιχειρησιακό σχέδιο έχει αναπτυχθεί από το Μάρτιο και ήδη έγιναν 800 έλεγχοι σε καταστήματα, οχήματα και μικροπολιτές. Μόλις χθες είχαμε μια σημαντική επιτυχία σε έναν έλεγχο που κάναμε σε ένα κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Εντοπίσαμε μια μεγάλη ποσότητα από πυροτεχνικά παιδικά αθήρματα. Μιλούμε για πάνω από 4.100 πυροτεχνήματα, τα οποία αφού τα εντοπίσαμε, προβήκαμε στην κατάσχεσή τους, διότι δεν διέθετε η ιδιοκτήτρια άδεια για την πώλησή τους, και βεβαίως στη σύλληψη της υπεύθυνης του καταστήματος η ιδιοκτήτρια απουσίαζε και βεβαίως αναζητείται για να συλληφθεί εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο τμηματάρχης του Τμήματος Όπλων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εξήγησε πόσο επικίνδυνη είναι η χρήση των κροτίδων. Σε δείγμα, από τα 4.112 κατασχεθέντα είδη που πωλούνταν ήδη στη Θεσσαλονίκη, προς 1,20 ευρώ τα 4 κομμάτια. Η καύσιμη ύλη, που είναι μία μικρή σε περιεκτικότητα, ας το πω έτσι, σε πυρίτιδα, αρχίζει και φλέγεται και αυτό φεύγει προς τα πάνω και βγάζει φλόγες. Οπότε αντιλαμβάνεστε αν αυτό, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα μητέρο, αλλά αν φύγει με ταχύτητα, μπει σε κάποιο μάτι. Η ζήτηση και η πώληση υφίστανται. Ωστόσο, ανωδική πορεία την τελευταία τριετία ακολουθεί η εισαγωγή αυτών των ειδών από την Κίνα και σε δεύτερη θέση έρχεται η Βουλγαρία. Εμείς ελέγχουμε κατά τους ελέγχους που κάνουμε αν τα αντικείμενα αυτά διαθέτουν το ΣΕΕ, όπως λέμε, την απαραίτητη πιστοποίηση που τα καθιστά νόμιμα για την διακίνησή τους μέσα στις χώρες της Ένωσης. Και βεβαίως από εκεί και πέρα ο κύριος στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε και το παράνομο εμπόριο. Μία τέτοια παράμετρος ήταν η χθεσινή μας επιτυχία στο κέντρο της πόλης, όπως σας προανέφερα. Μόνο την τελευταία 15ετία, σύμφωνα με το Αρχηγείο της Ελλάς, 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 58 έχουν υποστεί ακροτηριασμούς και σοβαρούς τραυματισμούς και άλλοι 46 ελαφρότερους. Η μοναδική περίπτωση που επιτρέπεται η χρήση πυροτεχνικών ειδών είναι όταν η νόμιμη επιχείρηση έχει την άδεια από την αστυνομία και φυσικά τα προϊόντα έχουν την πιστοποίηση. Τα ατυχήματα οφείλονται στη χρήση βεγγαλικών με θύματα κυρίως νεαρά άτομα που μιμούνται τους μεγαλύτερους. Γι' αυτό και η Ελλάς ανέβασε στο διαδίκτυο ένα σποτάκι για τους κινδύνους από χρήση των βεγγαλικών με την υπενθύμηση ότι τα βεγγαλικά δεν είναι παιχνίδια. Πρωταγωνιστές, δύο παιδάκια και μία αστυνομικός. Θα θέλαμε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι τα πυροτεχνήματα δεν είναι απλά ένα ακίνδυνο παιχνίδι. Είναι υλικά τα οποία είναι αντικείμενα. Δυστυχώς έχουμε και στην χώρα μας δυσάρεστες αναμνήσεις από συμβάντα, όπως τραυματισμούς, ακόμα και ακροτηριασμούς, δυστυχώς και θανάτους, και θα ήθελα από το βήμα που μου δίνεται, με μια θερμή παράκληση προς τους γονείς, να τους πω ότι θα πρέπει να αποτρέψουν τα μικρά παιδιά από τη χρήση αυτών των αντικειμένων. Σε όλη τη χώρα από 24 Μαρτίου έως και 7 Απριλίου έγιναν 943 έλεγχοι σε καταστήματα. Κατασχέθηκαν 1.400 κροτίδες, 7.419 βεγγαλικά και έγιναν 2 συλλήψεις. Ελέγχθηκαν 3.115 οχήματα και κατασχέθηκαν ένας εκτοξευτήρας ρουκετών, 1.540 κροτίδες, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα. Σε ελέγχους αποθηκών και άλλων χώρων κατασχέθηκαν επίσης ρουκέτες, 19.068 κροτίδες και 2 συλλήψεις. Έλεγχοι έγιναν και σε 189 μικροπολιτές, 1.697 ιδιώτες και 2 οικίες, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάποιο είδος πυροτεχνουργίας.